γενικά είμαι ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είμαι πολύ κοντά στην ομάδα που ζω, δηλαδή στη θεατρική οικογένεια, και θεωρώ όλους τους ηθοποιούς της οικογένειά μου. Τώρα, αν συμβαίνουν και παρατράγουδα, μέσα στις οικογένειες συμβαίνουν και παρατράγουδα. Μέσα στη θεατρική οικογένεια βγήκαν και κάτι αγκαθάκια. Αυτά τα αγκαθάκια θα πρέπει να διορθωθούν. Το τηλέφωνο μου χτυπάει από τις 7 το πρωί που ξέρουν ότι ξυπνάω, μέχρι τις 2.30 με 3 που ξέρουν ότι κοιμάμαι. Είναι τόσες πολλές εκκλήσεις που δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Αυτό που με στεναχωρεί είναι καμιά φορά ότι κανείς δεν με ρωτάει αν μπορεί να μου μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Μπαίνουν κατευθείαν στο θέμα. Και αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ, ας με ρωτάνε πρώτα, μήπως είμαι σε πρόβα, μου ζητάνε υπέροχα ποσά χρηματικά, ας πούμε, που πολύ συχνά γίνεται και αυτό, ή να μου ζητάνε μια μεσολάβηση περίεργη, ας πούμε, τώρα που γίνανε και όλα αυτά. Ποιο είναι το πιο ακραίο που σου έχει ζητηθεί? Σας πω κάτι που το έχω κάνει, να πας να υπογράψεις ένα δάνειο εγγυητής. Το έχω κάνει και έχω πάθει πολύ μεγάλη ζημιά από αυτό, έχω πληρώσει 3 δάνεια μέχρι στιγμή.